Παραλύει σήμερα ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της διαθεσιμότητας, την επέκταση του ενίου μισθολογίου, αλλά και το φορολογικό νομοσχέδιο. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΓΕΣΕ, με τρίωρη πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3. Τα δύο συνδικάτα διοργανώνουν συλλαλητήριο στις 12.30 στην πλατεία Κλαφτ Μόνος, ενώ για τη μία έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια. Στην απεργία μετέχουν οι εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, εφορίες, νομαρχίες, πολεοδομίες, ασφαλιστικά ταμεία ΟΤΑ, αλλά και οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Ενώ με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν τα νοσοκομεία. Συμμετοχή στη στάση εργασίας της ΓΕΣΕ έχουν ανακοινώσει τραπεζοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ. Στο χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνουν σήμερα και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς που αντιδρούν στην επικείμενη ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο. Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι σε μετρό και ηλεκτρικό, ενώ κανονικά κινείται το τράμα. Κινητοποιημένα θα παραμείνουν αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μετρό, ηλεκτρικός και τράμ. Επίσης ακινητοποιημένα θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τα τρένα του ΟΣΕ και ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Λόγω της 48ωρης απεργίας των σιδηροδρομικών, τα δρομολόγια του μετρό θα πραγματοποιούνται μέχρι τον σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας. Ταλαιπωρία περιμένει σήμερα και όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς λόγω της 4ωρης τάσης εργασίας από τις 12 έως τις 4 της ΟΣΥΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η Olympic Air έχει ανακοινώσει ματαιώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων. Την ίδια ώρα συνεδριάζει εκ νέου η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ προκειμένου να αποφασίσει την περαιτέρω στάση της μετά από 1,5 μήνα κινητοποιήσεων. Η ΠΟΕΟΤΑ συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ. Για τις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.